άλλες κατηγορίες που δουλεύουν. Αυτές που εργάζονται σε fast food, ακριβώς, δηλαδή, σε αυτό. Σε όλη την εργασιακή... Πείτε μας, ποια είναι αυτή η απόφαση, τι προβλέπει, ποιους αφορά και τι αφορά έχουμε το σύνολο, σε σχέση με τους είναι απόφαση του ΟΜΕΔ, της Διαιτησίας. Ξέρετε, δώσαμε μεγάλη μάχη για να μην καταργηθεί και ακόμα και η μονομερής προσφυγή στον ΟΜΕΔ. Αυτά παίζουν ρόλο και πρέπει να τα θυμόμαστε, γιατί εξ αυτής της ρύθμισης που κάναμε εμείς, έτσι ώστε να μπορεί να προσφεύγει στον ΟΜΕΔ μονομερός και η εργατική πλευρά. Γιατί μέχρι τώρα έπρεπε παλιά, να υπάρχει συνένεση. Όχι, ακούστε το, έτσι, παλιά, ναι, ήταν υπήρχε δυνατότητα μονομερούς προσφυγής. Την περίοδο Σαμαρά Βενιζέλου προηγούμενα έχει τεθεί ένα θέμα από το ΣΕΒ και από τους θεσμούς να καταργηθεί η δυνατότητα της μονομερής προσφυγής. Καταργήθηκε, έγινε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και το Συμβούλιο Επικρατείας υποχρέωσε να επανέλθει η μονομερής προσφυγή, που τέθηκε θέμα και σε εμάς και εμείς αρνηθήκαμε να το νομοθετήσουμε. Άρα έχουμε την μονομερή προσφυγή. Αποτέλεσμα αυτής της προσφυγής, της παρέμβασής μας, είναι ότι προσφύγανε τα σωματεία και η Ομοσπονδία Επιστημισμού, αλλά και το Σωματεία Συνελεύσης Βάσης κτλ. Που έχουν εντελιβεράδες στον ΟΜΕΔ για τη σύμβαση που ήταν σε εκκρεμότητα, που δεν δέχονταν, εν πάση περιπτώσει, να συμφωνήσουν οι εργοδότες. Και συμφωνήσαν σε ένα πλαίσιο το οποίο το μίνιμουμ της μισθολογικής αμοιβής έχει πάει από τα 5,86, που είναι η διανομής φαγητού, που είναι η πιο οχυμαζόμενη κατηγορία εργαζομένων, στα 6,70 νομίζω περίπου, 6,67, που είναι σημαντικός πρώτο βήμα. Βέβαια, και είναι απόφαση σταθμός, γιατί νομίζω ο κλάδος είναι και ίσως ένας κλάδος με τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι συμβαίνει στον κλάδο. Έχουμε χειριστεί πολλές φορές, έχουμε συζητήσει με τους ανθρώπους πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα αυτοί με τα μηχανάκια. Είναι η πιο χυμαζόμενη κατηγορία, γιατί όλοι οι υπόλοιποι με κάποιο τρόπο μέσα είναι, δεν είναι καλές συνθήκες, προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε. Εκεί έχουν θέματα κινδύνου ζωής. Δεν εφαρμόζονται μέτρα υγείας και ασφάλειας κτλ. Αυτά κυνηγάμε κιόλας. Αυτή η απόφαση λοιπόν εφαρμόζεται άμεσα. Πότε, δηλαδή, μας ακούνε τώρα οι άνθρωποι που εργάζονται. Αυτή η απόφαση είναι άμεσα εφαρμοστία. Δηλαδή, πρέπει στο τέλος του μήνα να δουν αυτή την αύξηση, είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες. Αφορά όλους τους εργοδότες ή υπάρχουν κάποιοι που εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία? Αφορά το σύνολο των εργοδοτών που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία που υπογράφει. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα της συζήτησης που ερχόμαστε εμείς τώρα εδώ. Ναι. Να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η σύμβαση, αν έχει χαρακτηριστικά κλαδική σύμβαση, αν έχει χαρακτηριστικά ποιοι συμμετέχουν, πώς συμμετέχουν κτλ. Ποιοι είναι οι φορείς. Αυτά είναι υπό διερεύνηση τώρα, αυτά μελετάμε. Τι προϋπόθεση υπάρχει για να κριθεί αυτό που λέτε, ότι έχει τα χαρακτηριστικά κλαδική σύμβαση? Να είναι πάνω από μία δικότητα. Πάνω από μία δικότητα. Έτσι, αυτό εδώ είναι πάνω από μία. Είναι προφανώς. Πολλές δικότητες είναι. Και εκεί λοιπόν πώς θα επεκταθεί? Εκεί έχουμε την διαδικασία του 1876 που έχει τη δέσμευση του 51% των εργαζομένων στις εταιρείες εργοδοτικής οργάνωσης. Άρα αυτό πρέπει να πιστοποιήσουμε. Πρέπει να μας δώσουν οι εργοδότες το μητρό των μελών τους, να πιστοποιήσουμε μέσα από το εργάνι. Αλλά πρέπει να μελετήσουμε πολλά. Τι το μελετάτε και αυτό. Και καταλήγετε σε αυτό. Και μετά βγαίνει η ΦΕΚ, υπογράφει, κάνουμε το ΑΣΕ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, που προεδεύει κάθε φορά γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας σε προκειμένου. Και εφαρμόζεται κλαδικά. Εισηγούμεθα στην Υπουργό. Γίνεται η υπουργική απόφαση, γίνεται ΦΕΚ και υπάρχει υποχρεωτική εφαρμογή μέσω του ΣΕΒΕΦ. Όλο αυτό που περιγράφεται, τι διάστημα χρειάζεται? Έχουν ήδη εφαρμοστεί αυτές που έχουμε και καιρό κιόλας, και με πρακτικά δηλαδή, αυτές που είχαμε επεκτείνει, κάνουμε υποχρεωτικές στις 31 Αυγού. Οι πρώτες, ναι. Τώρα γι' αυτό, ας πούμε, για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, αυτό πρέπει να δούμε τώρα, να μας κάνει έτοιμα καταρχήν η συνδικαλιστική οργάνωση, η Ομοσπονδία, και να ξεκινήσει διαδικασία. Δεν είναι τίποτα. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ γρήγορη. Και αφού ολοκληρωθεί, ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί να δώσει τα λεφτά. Αφού ολοκληρωθεί, πια δεν ξέρω τι λέει η σύμβαση, δεν ξέρω μέσα τι γράφει σε σχέση με τους όρους, προϋποθέσεις, αναδρομικότητες κτλ. Αυτά είναι θέματα να δει κανείς λεπτομέρειες του τι έχει αποφασίσει ο ΜΕΔ. Πάντως ο εργοδότης από τη στιγμή που γίνει ΦΕΚ η επέκταση και η υποχρεωτικότητα, είναι υποχρεωμένος με την απειλή προστήμων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να την εφαρμόσει. Έχουμε η εικόνα που έχουμε, σας το λέω γιατί είναι η καθημερινότητά μας αυτή. Η εικόνα που έχουμε από ξενοδοχείο υπάλληλους, επειδή κάναμε τη μεγάλη επέκταση της μεγάλης κλαδικής, είναι πολύ καλή. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν σε περιοχές που δεν εμπίπτουν στους όρους εργασίας της κλαδικής και που από τα 586 πάνω στα 800, γιατί περί αυτού μιλάμε, έχουμε πανηγύρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι οι καλές ειδήσεις γενικά που υπάρχουν. Έχουμε καλές και για άλλους καθημερινότητα. Με τον κατώτατο μισθό, τι θα γίνει, πότε τελειώνουμε αυτή τη διαδικασία? Έχουμε αρχίσει ήδη και τελειώνουμε με βάση και την τροπολογία που ψηφίστηκε. Είμαστε υποχρεωμένοι πια εμείς να ανακοινώσουμε με την απόφαση της Υπουργού να μπει σε εφαρμογή 1η Δευτέρου του 2019.
αύξηση του κατώτατου. Τέρμα υποκατώτατο. Έχει τελειώσει. Δηλαδή, θα τελειώσει τότε. Δεν... Τότε, μαζί. Ναι. Για να το ξέρουμε αυτό. Όλο δηλαδή, το ο υποκατώτατο ισχύει μέχρι και την εφαρμογή. Ναι, μέχρι να τελειώσει όλο το νέο πακέτο που αφορά το κατώτατο που ήταν ενιαίο. Αύξηση πόσο η εκτίμηση θα το δούμε στην πορεία. Δεν έχουμε καμία εκτίμηση σε αυτό. Είναι... Όχι, όχι. Αυτά είναι θέματα, είναι θέματα εκτίμηση τάσεων. Τάσεων. Να πω ένα μέγεθο. Όλες οι μεγάλες επιχειρησιακές ή κλαδικές συμβάσεις που έχουμε αναρτημένες στο εργάνειο, στο Υπουργείο Εργασίας, στο site, έχουν καταστήσει το 751 παροχημένο. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες, κύριε Νεφελούδη, και βοηθήστε μας, σε σχέση με εργαζόμενους οι οποίοι μας καταγγέλνουν ότι οι εργοδότες ναι, μεν κάνουν κάποιες αυξήσεις ή τους δίνουν κάποια χρήματα από δώρα μέχρι οτιδήποτε άλλο. Μετά τους ζητάνε να πάνε στο ATM να τα βγάλουν αυτά τα λεφτά και να τους επιστρέψουν. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει και σε εσάς. Το έχουμε χειριστεί αρκετές φορές. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν, γιατί φοβούνται επώνυμα να έρθουν να σας το πούνε. Ξέρετε, και λένε, τι κάνουμε εμείς τώρα? Ναι, το καταλαβαίνω, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι η μόνη περίπτωση παραβατικότητας που, αν δεν υπάρχει προσωπική συμμετοχή του εργαζόμενου στην καταγγελία του εργοδότη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Διότι πρέπει εδώ είναι ποινικό. Εδώ είναι ποινικό. Εμείς πάμε ποινικά. Δηλαδή το έχουμε κάνει αυτό και στην Πάτρα και στην Λάρισα. Και έχει γίνει και έχει δικαιωθεί. Και γι' αυτό το εκμεταλλεύονται οι εργοδότες με την απειλή και τον φόβο και τον δρόμο. Ναι, αλλά ξέρετε, έχει, παίζει, υπάρχει σε ειδικές ακραίες κατηγορίες εργαζομένων, κυρίως σε αυτές τις εργολαβικές εταιρείες. Τώρα μην λέμε και διαφημίζουμε. Το αντιμετωπίζουμε, αλλά θέλει εκεί την ενεργότατη συμμετοχή του εργαζόμενου στην καταγγελία με ονοματιπώνυμο. Αντρέας Νεφελούδης, λέω αυτό για τον Τάδε, ας πούμε. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση που είναι η κλασική. Κλασική, Εντάξει. Ναι. Τι θα γίνει? Καταρχήν τα λέμε σε όλους τους τόνους, σε όλους τους τρόπους. Όμως και λέει όχι. Τι λέτε τώρα. Εμείς έχουμε αποδείξεις, έχουμε βγάλει στοιχεία. Κύριε Νεφελούδη, ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Ωραία, τα έχετε. Αλλά αν σας πούνε στυλώσουν τα πόδια, τι θα κάνετε? Δεν ξέρω, θα δούμε. Εδώ έχω τα στοιχεία, το έχω φέρει γιατί είναι ένα πολύ κρίσιμο, ένας πολύ κρίσιμος πίνακας, τα στοιχεία της διαχείρισης των πόρων του ΕΦΚΑ. Από το πότε δημιουργήθηκε, δηλαδή την 1η-1η-17 μέχρι σήμερα, για τις συντάξεις που έχουν αποδοθεί. Ήμασταν υποχρεωμένοι να πληρώσουμε περίπου 1 δις ευρώ, 980 εκατομμύρια, και έχουμε χρωστάμε ήδη 190 μόνο, άρα έχουμε καλύψει όλο αυτό το τεράστιο σκαλοπάτι, και έχουμε προϋπολογίσει και τα λεφτά αυτά στον προϋπολογισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης του 2018. Ό,τι λοιπόν λέγεται σε σχέση με τις συντάξεις, ότι αν τις πληρώσουμε όλες και τα λοιπά, αυτές που στάμε. Ναι, υπάρχουν συνταξιοδοτικοί που λένε ότι δεν μας πληρώνονται. Τι πλεώνασμα έχετε? Κάποιοι κάνανε και μηνύσεις ή κάποιοι κάνανε προσφυγές. Ναι, το δίκτυο συνταξιούχων. Φοβερή το δίκτυο συνταξιούχων, το οποίο καλό είναι να επρασπίζεται σφαίρα συνταξιούχων, να μην τα νοθεύει. Είναι όλα προϋπολογισμένα. Σας είπα, μέχρι τέλος του χρόνου θα πληρώσετε τις συντάξεις που εκκρεμούν. Εκκρεμούν 191 εκατομμύρια για την ακρίβεια, υπόλοιπα για τις συντάξεις, τα οποία θα δοθούν, οι προϋπολογισμένες. Μέχρι τέλος του χρόνου βεβαίως, αυτά. Μέχρι 2018. Μάλιστα. Εντάξει. Περιμένουμε να το δούμε αυτό, κύριε. Και επίσης να πω ένα πράγμα. Ξέρετε, θα βγάλουμε μια είδηση πολύ σκληρή στην πορεία, γιατί δεν μας αρέσει καθόλου αυτή η υποκρισία. Έγινε ό,τι έγινε με την αντιπαράθεση του Υπουργού Άμυνας και του Φιλελεύθερου. Okay. Να πω μόνο, και αυτό είναι η είδηση. Είναι θέμα δικό σας, θα το περιμένουμε την εξέλιξη της έρευνας που κάνουμε σαν υπηρεσία, σαν πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας, σε βάρος του Διευθυντή του Φιλελεύθερου. Ότι? Με έχει πάει στο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας, ξέρετε ότι είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ο άνθρωπος αυτός. Για ποιον λέτε? Για τον κύριο Λάμψια. Έχει πάει λοιπόν στο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας με τα ερωτήματα της απόλυσης για δύο λόγους. Ένα για αργομιστία. Και δεύτερο, για να εμφανίζεται στην υπηρεσία του, γιατί έχουμε τα παραστατικά αυτά. Και δεύτερο, για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή χωρίς άδεια. Αυτά προς το παρόν ενεργείται ΕΔΕ με ειδικό ανακριτή. Από εδώ και καιρό, δεν είναι τώρα, καιρό αυτή η υπόθεση. Σε λίγο καιρό θα. Το λέω γιατί. Δεν μπορεί η υποκρισία να αποτελεί το βασικό όπλο της αντιπαράθεσης πολιτικής. Να είμαστε πολύ καθαροί. Όμως πέρα από αυτό που λέτε και τα υπόλοιπα, επειδή μπαίνουμε πολλές φορές σε μια διαδικασία. Να μην ακούμε αυτό που λέει ο Παναγιωτόπουλος, να χρησιμοποιήσω το όνομά μου, αλλά ποιος είναι ο Παναγιωτόπουλος. Σωστά. Και υπάρχει μια δολοφονία χαρακτήρων. Ό,τι εκκρεμότητες έχει οποιοδήποτε, ας πάνε να λυθούν. Για παράδειγμα, παρακολούθησα το τι έγινε το Σαββατοκύριακο για τον συνάδελφο τον Σωτήρη τον Καψόχα, το τι γραφτήκανε. Δηλαδή, πήρανε φάκελο το τι έχει κάνει στη ζωή του, αν το έχει κάνει. Ας αντιμετωπίσουν τα επιχειρήματα με τα επιχειρήματα. Το τι έχει ο Καψόχας ή δεν έχει, ας κριθεί σε άλλο επίπεδο. Ή οποιοδήποτε άλλος. Να μιλάμε με επιχειρήματα. Λοιπόν, αυτό που λέω εγώ να αντικρουστεί με επιχειρήματα και να. Όχι ποιος είμαι εγώ που το λέω. Εγώ το λέω αυτό γιατί, διότι ξέρετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό να εγκαλείς την δημόσια διοίκηση, να εγκαλείς τον οποιονδήποτε για θέματα ηθικής κτλ. Αλλά πρέπει να είσαι στοιχειωδός, εντάξει, και εσύ στοιχειωδός. Στο θέμα αυτό το συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν μπορεί να με καλεί σε μένα, πες ότι εγώ με το μεγαλύτερο λαμόγιο, να μιλάω για μένα, το μεγαλύτερο λαμόγιο που υπάρχει και έχω ένα σκασμό εκκρεμότητες. Δεν μπορεί αυτός που έχει αντίσχεσαι εκκρεμότητες να με καταγγέλει εμένα έτσι. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Κύριε Νεφελούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάμε την δέσμευση ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα πληρωθούν συντάξεις. Γιατί μας στέλνουν μηνύματα, λένε περιμένουμε. Στο συνταξιδοτικό θα πάνε το 18. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νεφελούδη. Να είστε καλά. Επομένως,